Αν δεν ξέρεις τι είναι το NoFap, είσαι σε λάθος βίντεο. Και αν ξέρεις τι είναι το NoFap, τότε ξέρεις ότι είναι ένα ταμπού θέμα. Δεν συζητείται στο ελληνικό YouTube, στην ελληνική YouTube κοινότητα τουλάχιστον. Στα ξένα κανάλια υπάρχουν πάρα πολύ μεγάλοι YouTubers που ασχολούνται με αυτό το θέμα. Τώρα, γιατί αποφάσισα να κάνω εγώ αυτή τη σειρά, γιατί καταρχάς είναι μια εισαγωγή, θα κάνω καθημερινό update, παύλα report του τύπου πρώτη μέρα, δεύτερη μέρα, τρίτη μέρα, τέταρτη, πέμπτη, μια εβδομάδα, 10 μέρες, 10 μήνες, ποιος ξέρει. Άρα ουσιαστικά θα σας λέω τι παρατηρώ εγώ κάνοντας το NoFap Challenge και να πω ότι τα αποτελέσματα και γενικότερα το τι νιώθει ο καθένας, πώς το βιώνει, δεν είναι κάτι fixed, ρε παιδί μου, κάτι έτσι στάνταρ. Ο κάθε ένας θα το βιώνει διαφορετικά. Έχει να κάνει με χίλια δυο πράγματα. Τι κάνεις παράλληλα, σε πόσο μεγάλο βούρκο είσαι και προσπαθείς να βγεις, και χίλιες δυο άλλοι παράμετροι, τους οποίους δεν έχει σημασία να συζητήσουμε τώρα. Εγώ θα σας λέω τη δική μου εμπειρία. Τώρα, το έχω ξανακάνει. Έχω εμπειρία πάνω στο θέμα. Ναι, έχω μία εμπειρία. Τώρα είμαι, πες, ξέρω εγώ, 37. Μπορούμε να πούμε ότι έχω τουλάχιστον 20 κάτι χρόνια που το έχω ξεκινήσει. Δεν το έκανα συνέχεια, αλλά θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, δεν είναι κάτι που διάβασα προχτές στο ίντερνετ και αποφάσισα ότι είναι καλή ιδέα. Όσο περνάει ο καιρός θα μιλάμε και για πιο ειδικά θέματα. Όποιος έχει απορίες μπορεί να τις γράφει κάτω στα σχόλια και στο επόμενο βίντεο που θα κάνω θα τις απαντάω. Και θα ξεκινήσουμε και καλά σαν πρώτη μέρα έως τρίτη. Τρεις πρώτες μέρες λοιπόν. Καταρχάς να πω ότι και μόνο που μπήκα, θα μιλάω σε πρώτο πρόσωπο, για να μην λέω όταν θα σκεφτείς αυτό, γιατί δεν ξέρω τι θα πάθεις. Ο καθένας το ζει διαφορετικά, ρε φίλε. Μπορεί να μην σου λέει τίποτα, σαν να είσαι σε φάση, λέει, το δοκίμασα μια εβδομάδα, δεν είναι για μένα. Ούτε λέω ότι πρέπει να το κάνουν όλοι, εντάξει, απλά σου λέω τη φάση μου. Άρα, πρώτες 3 μέρες και μόνο που θέλεις να κάνεις κάτι που έχει ένα βαθμό δυσκολίας, εξαρτάται πάλι ποιος είσαι, σε κάνει να νιώθεις όμορφα. Έχει μια προοπτική κάτι και είσαι σε φάση, ναι ρε φίλε, πάμε να το κάνουμε, έτσι ανεβαίνει η διάθεσή σου κτλ. Αυτό θα σου συμβεί, αυτό μου συνέβη. Είδες, πάντα κάνω αυτό το λάθος. Αυτό μου συνέβη την πρώτη μέρα. Μου συμβαίνει δηλαδή την πρώτη μέρα που θα ξεκινήσω το οτιδήποτε, όχι μόνο το NoFap. Δηλαδή, ενθουσιασμός. Πάμε να κάνουμε κάτι δύσκολο. Γιατί όλα αυτά είναι δύσκολα. Όλα τα οποία θα μιλάω σε αυτό το κανάλι θα είναι δύσκολα πράγματα. Δηλαδή, που μια πάλι με τα πάθη σου, μπορείς να το πεις, με τον εαυτό σου, με τους δαίμονες, πες το όπως θέλεις. Ενθουσιασμός. Το πρώτο που βιώνεις είναι ενθουσιασμός. Όποιος και να είσαι, όποιο γκολ και να έχεις, έναν ενθουσιασμό νομίζω θα τον βιώσεις. Έχω δει πολλούς που λένε ότι το NoFap μου άλλαξε τη ζωή, ξέρω εγώ θαύματα, έγινα super saiyan, δεν ξέρω. Νομίζω η αλήθεια είναι κάπου στη μέση, πάντα. Είναι μία από τις αγαπημένες μου ορίσεις. Η αλήθεια είναι κάπου στη μέση. Και νομίζω οι 3 πρώτες μέρες είναι σαν να θες να κόψεις το τσιγάρο, δηλαδή σε φάση και καλά όλα γυρίζουν γύρω από αυτό, ξέρεις. Πας στο περίπτερο, το σκέφτεσαι. Βλέπεις τηλεόραση, το σκέφτεσαι. Βλέπεις μια γυναίκα ή έναν άντρα, το σκέφτεσαι. Και είναι συνέχεια στο μυαλό σου, ξέρεις.
Κόβω το τσιγάρο τώρα. Όχι, κόβω το τσιγάρο. Λοιπόν, τώρα κανονικά κάπνιζα. Πω, όχι, καπνίζουνε. Όχι, αυτό. Γυρίζει μέσα στο μυαλό σου και σου δίνει αυτό μια αφύπνιση ότι κάτι κάνω. Είναι και αυτό στα θετικά. Νομίζω πως οι πρώτες τρεις μέρες, γιατί για αυτές θα μιλήσουμε τώρα, εκτός από αυτά, τον πρώτο ενθουσιασμό δηλαδή και λίγο ότι το σκέφτεσαι συνέχεια και λίγο μπορώ να πω ότι υπάρχει μια αύξηση της ενέργειας γιατί είναι πιο πολύ ψυχολογικό αυτό πιστεύω. Μπορεί να είναι και τύπου, ξέρω εγώ ρε παιδί μου, ιδέα σου, αλλά κάπως έτσι το βιώνω εγώ. Οπότε ναι, αρχικά νιώθω λίγο καλύτερα. Ίσως το άγχος να κατεβαίνει, μπορεί. Άλλες φορές νομίζω κατεβαίνει, άλλες ανεβαίνει, δεν ξέρω. Πάντως έχω την εντύπωση ότι κάνει νόημα να ανέβει το άγχος, γιατί πολλοί λένε, εμένα δεν μου κατεβαίνει το άγχος, γιατί υποτίθεται ότι τα κάνεις όλα αυτά, να νιώθεις αυτοπεποίθηση και να φεύγουν οι ανασφάλειες. Όταν κάνει νόημα να νιώθεις πίεση και άγχος και άβολα, όταν κάνεις κάτι δύσκολο, γιατί κάνεις κάτι δύσκολο, εντάξει. Ο εγκέφαλος είναι σε εγρήγορση, σε φάση μπορεί να κινδυνεύουμε κιόλας, αυξάνονται όλοι αυτοί οι μηχανισμοί. Είναι θετικό και νομίζω ότι μετά τα πράγματα, spoiler alert, μπορεί να γίνουν ακόμα χειρότερα. Αλλά όλο το νόημα είναι αυτό. Πώς δεν θα σταματήσω σε αυτό που ονομάζουν και οι δρομείς μεγάλων αποστάσεων, ο τείχος είναι αυτό που σε χτυπάει και σου λέει τέλος, δεν μπορώ άλλο. Και αν βρεις τη δύναμη να ξεπεράσεις αυτή τη φάση που είναι στα αλήθεια, σου λέει δεν μπορούμε άλλο, τελειώσαμε. Άμα μπορείς και το ξεπεράσεις αυτό, μετά παίρνεις μια νέα δύναμη και συνεχίζεις. Τώρα, έχω ακούσει ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι τα παρατήσαν την πρώτη μέρα. Μην ξεκινήσανε και την πρώτη μέρα τα παρατήσανε. Και δεν πιστεύω ότι η διαδικασία είναι σε φάση πρώτη φορά το δοκιμάζω, πάω για 60 μέρες. Πρέπει να έχεις μεγάλη πειθαρχία για να το κάνεις αυτό. Πιστεύω ότι περισσότερο είναι 2 μέρες μετά, ξέρω εγώ, αποτυχάνω, μετά ξαναπροσπαθώ, προσπαθώ να κάνω 5 μέρες, μετά ξαναπροσπαθώ και τα λοιπά και τα λοιπά. Είναι κάποια λάνια, η οποία είναι σε φάση, δηλαδή είναι ο άλλος, ξέρω εγώ, θυμάμαι έναν φίλο, ο οποίος έκοψε το τσιγάρο μαχαίρι, μία μέρα είπε το κόβω και δεν ξανακάπνισε ποτέ. Το θαυμάζω αυτό. Αλλά οι περισσότεροι είμαστε σε φάση το παλεύω 2 χρόνια και μετά ξανακάνω και τι χαζός που ήμουνα και το ξανακόβω κτλ. Λοιπόν, το να μην βάζουμε πάρα πολύ υψηλούς στόχους κάνει νόημα γιατί άμα τους βάλεις δεν θα τους πετύχεις και μετά θα πέσεις στην παγίδα της ενοχής γιατί θα πεις είμαι ένας άχρηστος, δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Δηλαδή καλύτερα να μην το ξεκίναγες. Και γενικότερα καλό είναι να έχεις και άλλους ανθρώπους οι οποίοι κάνουν ίδια πράγματα μαζί σου για να βλέπεις ότι οι αποτυχίες είναι μέσα στο πρόγραμμα γιατί αλλιώς μπορεί να αυτομαστιγώνεσαι και να λες το έχω προσπαθήσει τόσο καιρό και δεν μπορώ να περάσω ούτε τη μία εβδομάδα. Εντάξει, λοιπόν, είναι φυσικό. Δεν έχει σημασία, ο ένας βοηθάμε τον άλλον, γι' αυτό σας λέω αφήστε comments κάτω στα σχόλια για να παίρνουμε feedback ο ένας από τον άλλον και ένας από τους λόγους που ξεκίνησα να το κινηματογραφώ αυτό σε φάση ένα ημερολόγιο θα είναι, δεν με ενδιαφέρει να το βλέπει πάρα πολλοί κόσμος αν και πιστεύω ότι υπάρχουν άνθρωποι που ενδιαφέρονται αυτά τα θέματα είναι για να δώσω κίνητρα στον εαυτό μου να κάνει κάτι τέτοιο γιατί άμα χαθούν τα κίνητρα δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
Άμα το κάνεις για πολύ καιρό και μετά το σταματήσεις, είναι δύσκολο να το ξαναξεκινήσεις, γιατί λες, το έχω κάνει σιγά. Τώρα εδώ μου δίδεται η ευκαιρία να το κάνω μαζί με την κάμερα και να το βλέπω αυτό μετά από χρόνια και δίνω το λόγο μου να είμαι ειλικρινής, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις, μπορεί να σου λέω μπαρούφες, μπορεί να σου λέω σήμερα έτρεξα 20 χιλιόμετρα και να μην έχω κάνει τίποτα. Άρα η εμπιστοσύνη είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να υπάρχει, η πίστη δηλαδή, η εμπιστοσύνη είναι η πίστη στον άλλον. Και εγώ δεν έχω κίνητρα να ψεύδομαι, γιατί καταρχάς το κάνω για την πάρτι μου και αν ήθελα να κοροδέψω τον εαυτό μου, έχω ήδη αποτύχει. Οπότε, ναι. Άρα αυτά πάνω κάτω, 3 μέρες δεν έχει τίποτα. Θα κάνω ένα βιντεάκι στο μέλλον στο άλλο κανάλι που έχω, το Greek Unboxing, και θα λέω ακριβώς τι είναι το NoFap και τι benefits έχει κάποιος εάν ακολουθήσει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Οι υπόλοιποι, αν είστε έτσι αδιάφοροι κτλ, δεν τρέχει τίποτα. Το κανάλι γύρω από αυτό θα ασχοληθεί τις επόμενες εβδομάδες τουλάχιστον ή μήνες. Και αν δεν σας ενδιαφέρει, κάντε καλύτερα ένα subscribe για να μην σας έρχονται ειδοποιήσεις και να μην βλέπετε τα βίντεο. Αλλά εάν σας ενδιαφέρει, μοιραστείτε το, να το δει περισσότερος κόσμος. Νομίζω οι εποχές είναι τέτοιες που θα τα χρειαστούμε αυτά. Οι άνθρωποι τα αναζητούν, γιατί υπάρχει ένα βαθύτερο νόημα πίσω από όλα αυτά. Θα τα συζητήσουμε στο μέλλον και αυτό ήταν ένα βαρετό βιντεάκι για σένα, Πέτρο.